Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που προσπαθώ να το κάνω εδώ και χρόνια και δεν ξέρω γιατί δεν το κάνω. Θα το κάνουμε όμως σήμερα. Σήμερα θα αναμίξουμε όλα τα παγωτά μαζί. Βασικά θα αναμίξουμε όλες τις γεύσεις παγωτών μαζί. Δεν θα πάρουμε τα κλασικά παγωτά που έχουμε στα ψυγεία, όχι στα πράσινα ψυγεία, γενικά στα ψυγεία, δηλαδή ξυλάκια, κυπελάκια, χωνάκια αυτά. Θα πάρω από παγωτατζίδικο όλες τις γεύσεις που θα βρω. Πήρα, αγόρασα. Και σκεφτείτε, δεν έχω πάρει 5 γεύσεις, δεν έχω πάρει 10 γεύσεις, δεν έχω πάρει όμως ούτε 15 γεύσεις. Δεν έχω πάρει όμως ούτε 20 γεύσεις. Έχω πάρει νομίζω 22 ή 24 γεύσεις παγωτού. Διαφορετικές, περίεργες, κλασικές, όλα μαζί. Και τι θα κάνουμε? Πολύ απλά, θα πάρουμε αυτό εδώ πέρα το μίξερ. Θα ρίχνουμε λιγάκι από το κάθε παγωτό εδώ πέρα, θα δοκιμάζουμε και μερικά. Θα τα αναμίξουμε. Θα το βάλουμε σε ένα ποτήρι, θα το βάλουμε στην κατάρρευξη και θα δοκιμάσουμε να δούμε τι γεύση έχει. Για να μην καθυστερούμε όμως, πάμε να ξεκινήσουμε. Ήρθαμε την πρώτη δωδεκάδα. Λοιπόν, εδώ έχουμε 12 γεύσεις παγωτού και έχω άλλο ένα τέτοιο. Τώρα να δω πώς θα βρω τι είναι τι. Θα τα μαντέψω, τα έχω εδώ δίπλα μου γραμμένα, να δούμε τι θα πετύχουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο εδώ πέρα, που πρέπει να είναι το cookies and cream, το πιο κλασικό που δεν θα δοκιμάσω. Και όλα θα βάζω μια κουταλιά από το κάθε παγωτό, δηλαδή τόσο νομίζω είναι πέρα αρκετό. Και θα τρίχουμε εδώ μέσα. Τέλεια! Η επόμενη γεύση νούμερο 2 είναι αυτή και την έχει ονομάσει καραμέλα βουτύρου με καραμελωμένο αμύγδαλο. Όλα αυτά μαζί θα δοκιμάσω κιόλας λίγο να δω. Οπό, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λάβα με εξαλό και... Ωραία, απ' έξω έφυγε. Γιατί δεν πέφτει. Η επόμενη είναι salted caramel, καραμελωμένη δηλαδή, αλατισμένη καραμελωμένη, αλατισμένη καραμέλα. Πήρα μια γερή δόση για να βάλουμε εδώ πέρα. Στη συνέχεια έχουμε wild berries sorbet με φρούτα του δάσους και beetle σοκολάτα. Γενικά εγώ δεν είμαι του φρούτου στο παγωτό, είναι η αλήθεια. Αλλά θα το δοκιμάσω αυτό, να δω έτσι από περιέργεια, γιατί μου έκανε κλικ η σοκολατίτσα. Δεν κακό. Είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και δεν του το είχα. Στη συνέχεια έχουμε παύλοβα με κομματάκια μαρέγκας και χειροποίητη μαρμελάδα φράουλα. Δεν έχω φάει ποτέ παγωτό παύλοβα, είναι η αλήθεια. Να το ρίξουμε εδώ μέσα. Και θα δοκιμάσουμε κιόλας από αυτό, να δούμε πώς είναι η παύλοβα. Οκ, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση να πω ναι, παμπλόβα. Δεν κακό όμως. Έχει έτσι μια υφή της μαρέγκας που έχει παύλοβα, αλλά μέχρι εκεί. Δεν κακό, θα το έτρωγα όμως. Στη συνέχεια έχουμε σορμπέ με πράσινο λεμόνι. Αυτό θα είναι ξινό, για να δοκιμάσω να δω. Είναι σαν γρανίτα λεμόνι. Ναι, γιατί είναι σορμπέ. Ωραίο είναι, δεν κακό. Με lime στην ουσία, γι' αυτό είναι πράσινο και όντως έχει κάτι πράσινα κομματάκια μέσα. Για τη γεύση μπορεί να βγει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να φανταστώ. Στη συνέχεια έχουμε το κουέλα, έλα. Και είναι λέει βανίλια, μπουρμπόν, με πραλίνα φουντουκιού και chocolate balls. Όλα αυτά τα καλούδια μαζί. Παιδιά, έχει σαν να έχει βάλει μέσα ένα κομμάτι μερέντα, σκεφτείτε, ή πραλίνα. Έτσι μοιάζει, μαζί με βανίλια. Για να δοκιμάσω κιόλας να δω πώς είναι. Είναι όντως σαν παγωτό βανίλια, με λίγη πραλίνα, τι λίγη, 10 κιλά πραλίνα από πάνω φουντουκιού. Το επόμενο είναι μπανόφι και είναι μπανάνα με πραλίνα φουντουκιού, καραμέλα βουτύρου και μπισκότο. Παιδιά, επειδή δεν μου αρέσει καθόλου η μπανάνα, δεν θα μπω καν στον κόπο να το δοκιμάσω, αν και φαίνεται πολύ λαχταριστό είναι η αλήθεια. Και ξέρετε τι δεν θέλω. Είμαι σίγουρος ότι όλο το παγωτό θα έχει γεύση μπανάνα τώρα. Μόνο και μόνο με αυτή την κουταλιά. Δεν είμαι φαν της μπανάνας εγώ καθόλου. Το άλλο είναι extra dark chocolate. Με 100% bitter σοκολάτα. Είναι και το πιο σκουρόχρωμο κιόλας. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Για να δω πώς είναι. Αλλιά. Μ' αρέσει καθόλου. Είναι σαν παγωτό υγείας βασικά. Το άλλο λέγεται Death by Chocolate. Και έχει τρεις διαφορετικές σοκολάτες μαζί. Λευκή, γάλακτος και bitter. Μα, όπα, έσπασε και το κουταλάκι, πάρα πολύ ωραία, καιρός να πάρουμε άλλο. Θα βάλουμε έτσι, α ναι ναι, έχει και λευκή μέσα, το βλέπω όντως. Για να δοκιμάσουμε, δεν έχω φάει ποτέ κάτι τέτοιο είναι η αλήθεια. Οκ, σαν σοκολάτα. Δεν είμαι φαν της σοκολάτας παιδιά, στο παγωτό είμαι εγώ πιο πολύ της βανίλιας να σας πω την αλήθεια. Το επόμενο είναι κλασικό cookies με κομματάκια σοκολάτας και μπισκότου. Δεν δοκιμάζω καν, είναι το κλασικό cookies, εντάξει, οκ, που όλοι αγαπάμε και προτιμάμε συνήθως. Και το επόμενο είναι γεύση 3-bit. Αυτό θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω το 3-bit.
γιατί είναι και από τις πιο αγαπημένες μου σοκολάτες. Για να βάλουμε πρώτα μέσα. Εδώ, ήδη γέμισε παιδιά, το πράγμα εδώ γέμισε. Λοιπόν, δοκιμάζω και 3-bit να δούμε πώς είναι. Δεν μοιάζει με 3-bit, όχι. Καθόλου δεν μοιάζει με 3-bit, αλλά είναι τέλειο, έχει μια τέλεια σοκολάτα μέσα. Καμία σχέση με τα υπόλοιπα. Το αγαπώ, αλλά καμία σχέση με 3-bit. Η πρώτη δωδεκάδα τελείωσε. Πάμε στην επόμενη. Ήρθα! Εδώ, παιδιά, έχουμε το καλό το πράγμα. Νομίζω σχεδόν όλα μου αρέσουν, έτσι όπως τα βλέπω τουλάχιστον, και δεν πανέμορφα. Τα θέλω όλα. Τα θέλω όλα. Για να δούμε τι καλούδια έχουμε εδώ πέρα. Η πρώτη γεύση που έχουμε είναι καρύδα με παγωμένη σοκολάτα. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Τρελαίνομαι για την καρύδα. Μ' αρέσει όταν βάζουν και σοκολάτα στην καρύδα. Οπότε νομίζω είναι ένας. Αν υπάρχει παράδεισος. Έχει παγώσει πολύ αυτό το παγωτό. Γιατί έτσι. Στη συνέχεια έχουμε κλασική βανίλια. Δεν δοκιμάζω καν την κλασική βανίλια. Εντάξει, καλύτερα λίγο για να σπάσει κιόλας εδώ ο χαμός. Να μας το κάνει έτσι λίγο πιο γαλακτερό. Αυτό, να σας πω την αλήθεια τώρα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι κάτι σορμπέ, είναι σαν γρανίτα κάτι. Θα δοκιμάσω όμως, δεν το βρίσκω στις γεύσεις για να σας πω. Αλλά πρέπει να είναι, παιδιά, το ίδιο το Wild Berries. Έχω την εντύπωση. Για να δοκιμάσω. Όχι, παιδιά. Φράουλα. Όχι, δεν είναι φράουλα. Είναι κάτι απέσιο. Ξέρετε τι είναι. Λουκούμι είναι. Είναι λουκούμι. Δεν είναι ωραίο. Μετά έχουμε σοκολάτα με πορτοκάλι. Γενικά, όντως πάει πολύ, παιδιά, η σοκολάτα με το πορτοκάλι για κάποιο περίεργο λόγο. Εγώ δεν είμαι και πολύ μεγάλος φαν. Αλλά, okay, θα δοκιμάσω για να δω, να έχω μία γνώμη. Βλέπω εδώ έχει μαρμελάδα πορτοκάλι επάνω. Για να δοκιμάσουμε, να δούμε τι. Πώς θα κάνω έτσι. Με δυο. Τέλος πάντων. Δεν είναι κακό. Ωραίο είναι. Μου θυμίζει για κάποιο λόγο όμως γλυκό του κουταλιού. Μάλλον επειδή έχει τη μαρμελάδα. Καλό είναι όμως. Εδώ έχουμε το επόμενο, είναι γιαούρτι με κάποια μαρμελάδα. Δεν ξέρω τι μαρμελάδα είναι. Κάποια φρουτένια μαρμελάδα σαν το προηγούμενο. Okay, δεν θα δοκιμάσω γιατί δεν μπορώ άλλο γιαουρτίλα. Γενικά, γιατί το παγωτό γιαούρτι δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Σε πολύ κόσμο αρέσει, δηλαδή εκεί που πάνε και βάζουν αυτά τα toppings από πάνω. Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει. Προτιμώ να φάω κανονικό παγκότης. Η επόμενη είναι κλασική σοκολάτα με 60% κακάο. Δεν δοκιμάζω γιατί είναι classic, δεν υπάρχει. Λόγος υπάρχει λόγος, θέλω να σε κατασπαράξω. Ωραία, επόμενη είναι η αγαπημένη μου γεύση παγωτό, φιστίκι. Τρελαίνομαι, ζω, αναπνέω. Και θα δοκιμάσω για να σας πω αν είναι καλό αυτό το φιστίκι. Αν είναι το original και όχι το ψεύτικο που μυρίζει μέντα. Παιδιά, θα παίρνω μόνο από εκεί παγωτό. Νομίζω είναι από τα καλύτερα φιστίκια που έχω φάει. Τόσο εγκίνης που έγινες. Τέλειο, παιδιά. Θα βάλουμε όλη την μπάλα. Όχι, θα την βάλουμε όλη, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι και σωστά στις δοσολογίες μας. Το επόμενο είναι κάστανο. Δεν είναι καθόλου συχαμένο. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, παιδιά, παγωτό κάστανο. Είναι η αλήθεια. Οπότε ήρθε η ευκαιρία από όπου έχει πολύ πράγμα μέσα. Πολύ καστανάκι. Γενικά, κάστανο, παιδιά, είναι φουλ χειμωνιάτικο. Αλλά λατρεύω, πεθαίνω και δεν έχω φάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα. Δεν είναι ωραίο όμως το παγωτό το κάστανο. Όχι, γιατί είναι και αυτό σαν γλυκό του κουταλιού. Πάρα πολύ γλυκό, Ψιλοξενέρωσα να σας πω την αλήθεια. Άλια. Το επόμενο είναι κλασικό σορμπέ φράουλα. Φραουλιέτσα, εντάξει, δεν δοκιμάζουμε από τη φραουλιέτσα μας. Το επόμενο είναι φουντούκι. Και αυτό κλασικό και αγαπημένο. Γιατί μοιάζει πάρα πολύ, παιδιά, το φουντούκι με το Kinder Bueno. Εμένα αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ. Τη γέμιση που έχει το Kinder Bueno μέσα. Για να δοκιμάσω και να σας πω, παιδιά, συγγνώμη για την ακατάσταση, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να το κάνω αυτό το πράγμα. Kinder Bueno. Kinder Bueno. Τελεία. Τελεία. Kinder Bueno. Το επόμενο είναι cheesecake. Ζω, είναι η δεύτερη αγαπημένη μου γεύση το cheesecake, παιδιά, και έχει και πολύ μπισκότο και πολύ φράουλα. Και ευτυχώς που έχουν φάει φράουλα και όχι κεράση. Γιατί το cheesecake το ωραίο είναι με φράουλα, παιδιά, και όχι με κεράση. Για να δοκιμάσω να σας πω αν είναι καλό cheesecake παγωτό. Τα έχω κάνει μούχτη. Digestive, πολύ σωστή επιλογή, πολύ καλή επιλογή. Τέλειο το cheesecake. Εγκρίνω. Και το επόμενο λέγεται Fiordilatte. Δεν ξέρω καν τι είναι, θα το δοκιμάσουμε όμως για να το ανακαλύψουμε. Ας βάλουμε λίγο παραπάνω, εδώ πέρα. Για να δοκιμάσουμε εδώ τι είναι το Fiordilatte. Λάτε, μεγάλα δηλαδή, λάτε. Γαλατίλα βγάζει, όντως. Δεν μπορώ όμως να το χαρακτηρίσω αλλιώς, θα πω είναι παγωτό γαλατίλα. Τέλος και αυτά, τα μαζεύω. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλήθεια. Να δούμε πώς θα αναμειχθεί αυτό εδώ το πράγμα, είναι ασήκωτο. Και όταν το αναμίξουμε, θα το βάλουμε σε αυτό εδώ πέρα το ποτήρι. Παγκότη, θα το γεμίσουμε και θα το βάλουμε στην κατάψυξη. Οπότε, κλείνω εδώ πέρα. Ελπίζω να αναμειχθούν. Δεν νομίζω να έχουμε θέμα. Ωραία.
Έκλεισα, βάζω μπρέζα και πάμε να τα αναμίξουμε. Φύγαμε, παιδιά! Έτοιμο! Για να δούμε. The reveal. Oh my god! Έγινε, παιδιά, σαν παγωτό σοκολάτα γάλακτος. Σοκολάτα. Γιατί σοκολάτα μυρίζει βασικά. Μυρίζει σοκολάτα με ποτό για κάποιο λόγο. Ναι, με λικέρ. Για να γεμίσουμε εδώ πέρα το ποτήρι. Όπα, τα έχω κάνει εδώ μούχτη. Λοιπόν, γεμίζω αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι. Α, μάλλον δεν θα γεμίσω αυτό το ποτηράκι. Ωραία, το γεμίζουμε όλο. Πάντως η υφή του, παιδιά, έχει γίνει τέλεια. Έχει γίνει σαν παγωτό μηχανής. Α, ναι, αυτό βάλα σε μηχάνη, με γίνει παγωτό μηχανής. Βάζω κουταλάκι, κλείνω το καπάκι και το βάζω κατάψυξη να παγώσει σωστά και δυνατά. Μαζεύω εδώ πέρα και σε λίγο επιστρέφω να δοκιμάσουμε να δούμε τι γεύση έχουν όλες οι γεύσεις παγωτό μαζί. Επέστρεψα με το έτοιμο παγωτό και έχω παγώσει. Για να δούμε. Oh my god. Smells so good. Λοιπόν, εννοείται ότι θέλω να μου πείτε στα σχόλια ποια γεύση από όλες πιστεύετε ότι θα υπερισχύει. Τι γεύση θα έχει το παγωτό. Γράψτε μου στα σχόλια πριν δοκιμάσω να δούμε αν θα το πετύχετε. Για να δοκιμάσουμε. Είδατε, δεν πείζει πάρα πολύ. Πάει μέχρι ένα σημείο γιατί έχει διάφορες υφές, διάφορα είδη παγωτών μέσα και δεν το αφήνει μάλλον να παγώσει πολύ. Για να δοκιμάσουμε να δούμε τι γεύση έχει. Εγώ πιστεύω, παιδιά, θα έχει γεύση βατόμουρο γιατί αυτό μου άφησε την πιο έντονη γεύση. Είμαστε έτοιμοι? Φρουτόκρεμα. Πάμε. Για να δω. Oh my god. Έκρηξη. Έγινε μια έκρηξη μέσα στο σώμα μου αυτή τη στιγμή. Μια έκρηξη γεύσεων. Βατόμουρο. Κεράσι. Παιδιά, έχει γίνει ένας πανικός. Έχει παγώσει ο κεφαλός μου αυτή τη στιγμή με αυτό που έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, το πιο έντονο από όλα είναι η σοκολάτα. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Φουλ σοκολάτα και όλα τα φρούτα. Δηλαδή, κεράσι, φράουλα και όλα τα άλλα που ήταν σαν γλυκά του κουταλιού, αυτά βγάζουν την πιο έντονη γεύση. Τώρα, καρύδες, καραμέλες και αυτά, χαμένα. Άφαντα, είναι πάρα πολύ νόστιμο, δηλαδή αν υπήρχε τέτοια γεύση παγωτού, εγώ θα την έπαιρνα. Είναι πολύ ιδιαίτερη, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αυτό το πράγμα. Και είναι και πάρα πολύ ευχαρίστο αυτό που δοκιμάζω. Δηλαδή, θέλω να το φάω όλο αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει μέσα. Μαμά, είναι τέλειο. Τώρα μου βγάλε αλκοόλ, μου βγάλε λικέρ τώρα. Έχει μέσα διάφορες υφές, διάφορα κομματάκια και μαλακά και σκληρά. Και είναι υπέροχο. Νομίζω είναι το πιο πετυχημένο αναμίγνιο που έχω κάνει, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ νόστιμο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και τα περισσότερα που αναμίξαμε τα παγωτά γεύση ήταν ωραίες, οπότε ήταν δύσκολο να μην βγει ωραίο αυτό. Οπότε ήταν μεγάλη επιτυχία. Πείτε μου στα σχόλια, εννοείται από κάτω, τι άλλο θέλετε να αναμίξω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ πέρα. Εγώ από το παγκότης. Πώς να το ονομάσουμε αυτό το παγκότης? Αβοκατοπαγκότης, γιατί έχει το αβοκάντο εδώ. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και γεια σα. Get the morning, get the best, get the morning, get the morning, get the best, get the morning, get the morning, get the morning.